Μία σύνδεση που έχει να κάνει με μία αξιέπαινη πρωτοβουλία στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, με τους μαθητές εκεί να παραδίδουν εντός και εκτός εισαγωγικών δωρεάν μαθήματα δημοσιογραφίας. Καθώς προχώρησαν με την υποστήριξη των δασκάλων τους στην έκδοση του 1ου τεύκους της μαθητικής τους εφημερίδας. Εύη. Και νομίζω ότι αξίζει. Αξίζει να πάμε, αλλά προσέξτε, αξίζει να πάμε να συνομιλήσουμε και να παρουσιάσουμε την είδηση, αλλά να σταθούμε και στο θέμα. Στο θέμα, στην έμπνευση, μέσω της οποίας, για να είμαι ακριβής, προήλθε η έκδοση εφημερίδας, που δεν είναι άλλη από τη συμπλήρωση ενός αιώνα, 100 ετών, από την μικρασιατική καταστροφή. Και πόσο όμορφο είναι μαθητές δημοτικού, από τη μία να έρχονται σε επαφή με τη δημοσιογραφία, με το γράψιμο, με το κείμενο, με τη δομή, και από την άλλη να εμπνέονται κατά κάποιο τρόπο και να μαθαίνουν λεπτομέρειες ιστορικές που έχουν να κάνουν με μια ανοιχτή πληγή για όλους τους Έλληνες, που έχουν να κάνουν με τη μικρασιατική καταστροφή και τις χαμένες πατρίδες. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο. Χρήστο Ντρουμπογιάννη, είναι διευθυντής 45ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Κύριε Διευθυντά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ που για άλλη μια φορά προβάλλει το σχολείο μας. Είναι αυτές οι αφορμές που μας δίνετε, αυτό το ανήσυχο πνεύμα που σας χαρακτηρίζει, που δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Για πείτε μας λίγο για αυτή την πρωτοβουλία. Λοιπόν, αυτή η εφημερίδα με τίτλο «Τα Ξεφτέρια» είναι μια έκδοση την οποία είναι 2 φορές το χρόνο, τη βγάζουμε. Συνήθως είναι Χριστούγεννα και Πάσχα. Ο βασικός σκοπός μας είναι να κυκλώσουμε τα παιδιά με την έννοια της δημοσιογραφίας, την εφημερίδα. Κάπου, όπως ξέρετε, τα χρόνια είναι το έντυπο που έχει λείψει από τη ζωή μας. Το συγκεκριμένο τεύχος του Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένο στη μικρασιατική καταστροφή, που για μας είναι ένα ορόσημο μνήμης ιστορίας και πολιτισμού. Γενικά το έντυπο δεν δίνει τόση έμφαση σε ιστορικά γεγονότα, αλλά θεωρούμε δίνει έμφαση περισσότερο στον πολιτισμό και αυτό που η Σμύρνη μας μετέφερε εδώ πέρα. Κύριε Διευθυντά, βλέπουμε και σχετικές έτσι, φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει από όλα αυτά τα οποία έχουν γράψει τα παιδιά. Εγώ θα παρατηρήσω ότι και όσα πρόλαβα να διαβάσω, είναι ένας συγκροτημένος λόγος. Μιλάμε για υποψήφιους μελλοντικούς δημοσιογράφους, για παιδιά τέλος πάντων που έχουν αγαπήσει την ελληνική γλώσσα, το κείμενο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια, τη στιγμή που έχουμε και άλλα παραδείγματα με παιδιά τα οποία ασχολούνται έτσι, περισσότερο με τα ηλεκτρονικά. Δεν έχουν αυτή την κλίση, θα έλεγε κάποιος. Όλη η εφημερίδα είναι καταγραμμένη από τα παιδιά, γι' αυτό προτιμάμε να την αφήσουμε τη μορφή αυτή, να φαίνεται δηλαδή ότι είναι χειρόγραφη και όχι σε ηλεκτρονική μορφή. Τα περισσότερα κείμενα είναι γραμμένα από τα ίδια τα παιδιά, είναι μαθητές της 6ης τάξης. Και το περιεχόμενο της συγκεκριμένα, αν διαβάσετε, έχει περιέχει συνεντεύξεις από ανθρώπους με καταγωγή από τη Σμύρνη, στα έθιμα της Σμύρνης, τα φαγητά, τα γλυκά, τα κάλαντα της Σμύρνης, έτσι ώστε οι μαθητές μας να αποκτήσουν μια εξοικείωση και να δουν μια διαφορετική σκοπιά την επέτειο της συμπλήρωσης των 100 χρόνων της μικρασιατικής καταστροφής. Λοιπόν, τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εγώ θα χαρώ πολύ να βρεθούμε και στο σχολείο σας, κύριε Διευθυντά, να πραγματικά να σας γνωρίσουμε και να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ, ένα αφιέρωμα. Καθώς στέκομαι σε αυτή την εξωστρέφεια και σε αυτές τις δράσεις, τις λεγόμενες εξωσχολικές, που δίνουν ωστόσο το όραμα στα νέα παιδιά να συνεχίσουν και να λειτουργήσουν κάπως διαφορετικά. Μπορεί η δημόσια παιδεία κατά κάποιο τρόπο να βρίσκεται σε πολλές περιπτώσεις υπό αμφισβήτηση, ωστόσο παράδειγμα εκπαιδευτικό, όπως εσείς ο ίδιος νομίζω δείχνετε το δρόμο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήταν και εμάς χαρά μας να σας επισκεφτούμε εκεί πέρα τα παιδιά να δουν τις εγκαταστάσεις. Με πολύ μεγάλη χαρά. Με πολύ μεγάλη χαρά. Να δουν τη διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστώ. Καλώς σας ευχαριστούμε θερμά.